προφητεία του Αγίου Παϊσίου για τον βασιλιά Κωνσταντίνο. Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης, είχε κατά καιρούς μιλήσει σε πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι τον επισκέπτονταν για ό,τι βλέπουμε σήμερα στο Αιγαίο και τις σχέσεις μας με την Τουρκία, για τα γεγονότα στην πόλη, αλλά και για έναν βασιλιά Κωνσταντίνο, Βέβαια με το θάνατο του βασιλιά Κωνσταντίνου του Δεύτερου, εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι κάποιες από αυτές τις προφητείες δεν ήταν αυθεντικές και δεν θα επαληθευτούν. Αλλά να μην ξεχνάμε μία σημαντική παράμετρο. Ο Άγιος μπορεί να αναφέρεται σε άλλον βασιλέα Κωνσταντίνο που θα υπάρξει στο μέλλον με πιθανή αλλαγή του πολιτεύματος ή κάποια άλλα γεγονότα που θα συμβούν τότε. Μην ξεχνάμε επίσης ότι ο γιος του τέος βασιλιά διάδοχος Παύλος ο δεύτερος έχει και αυτός ένα γιο που τον λένε Κωνσταντίνο. Γενικά οι προφητείες δεν πρέπει να ερμηνεύονται με βάση το δικό μας στενό χρονικό ορίζοντα, γιατί μπορεί να αναφέρονται σε μακρινά γεγονότα, που τώρα που ζούμε εμείς δεν φαίνονται πιθανά να συμβούν. Στο μέλλον όμως μπορεί να υπάρχει άλλη κατάσταση και ο Θεός να τα φέρει έτσι ώστε αυτές οι προφητείες τελικά να επαληθευτούν. Κάποτε λοιπόν ο Άγιος Παΐσιος είπε στον Αθανάσιο Αμυράδη, αξιωματικό ενόπλων δυνάμεων από τα Γιανιτσά Πέλας, κάτι που θα συμβεί στο εσωτερικό της πατρίδας μας λίγο πριν τα επερχόμενα γεγονότα της πόλης δηλαδή την προσπάθεια της τουρκικής εισβολής σε νησιά μας, το χτύπημα της Ρωσίας σε Τουρκία και η αναγκαστική απόσυρση τουρκικών στρατευμάτων από τα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου, απόδοση της Κωνσταντινούπολης στην Ελλάδα, στις δικέ μας δηλαδή ημέρες. Άγιος Παΐσιος Ο κόσμος τόσο απαγοητευμένος θα είναι τα χρόνια εκείνα από τους πολιτικούς των μεγάλων κομμάτων που θα τους συγχαθεί όλους. Θα ζητήσουν να φύγουν όλοι οι πολιτικοί και να έρθει ο βασιλιάς. Και ο βασιλιάς δεν θα αρνηθεί το κάλεσμα του λαού. Μαρτυρίες προσκυνητών. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, Νικολάου Ζουρνατζόγλου, τόμος Β, σελίδα 364. Σε άλλον πάλι, στον Ανέστη Μαυροκέφαλο από την Ξάνθη, ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος είχε αναφερθεί ξεκάθαρα σε Κωνσταντίνο, μιλώντας για τα επερχόμενα γεγονότα με τους Τούρκους. Προσκυνητής «Εμείς τι θα κάνουμε, ο ελληνικός στρατός θα πάρει μέρος σε αυτόν τον πόλεμο». Άγιος Παΐσιος «Όχι, θα βγάλει η κυβέρνηση απόφαση να μη στείλει στρατό. Θα κρατήσει στρατό μόνο στα σύνορα» και θα είναι μεγάλη ευλογία που δεν θα πάρει μέρος, γιατί όποιος πάρει μέρος σε αυτόν τον πόλεμο χάθηκε. Τότε, επειδή στην Ελλάδα ο κόσμος θα φοβηθεί, πολλοί θα στραφούν προς την Εκκλησία, προς το Θεό και θα μετανοήσουν. Γι' αυτό, επειδή θα υπάρξει μετάνοια, δεν θα πάθουμε κακό οι Έλληνες. Ο Θεός θα λυπηθεί την Ελλάδα, επειδή ο κόσμος θα στραφεί προς την Εκκλησία, προς το μοναχισμό και θα αρχίσουν να προσεύχονται και θα βαπτιστούν και πολλοί Τούρκοι. Τότε ο βασιλιάς Κωνσταντίνος θα συμβάλει ως μεσάζοντας για να δοθεί η πόλη στην Ελλάδα. Από το ίδιο βιβλίο, σελίδα 434-435. Άγιος Παΐσιος. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος θα φέρει πρίκα στην Ελλάδα τη Βόρειο Ήπειρο και το μοναστήρι από το ίδιο βιβλίο σελίδα 369. Ο Έλληνας, ο καθένας μας ξεχωριστά, θα πρέπει να μετανοήσουμε για ό,τι έχουμε πράξει και δεν είναι αρεστό στο Θεό. Να πολεμήσουμε τον εγωισμό μας και την αμαρτία που μας καθήλωσε σαν έθνος και που μας οδηγεί στην καταστροφή. Να μεταλάβουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου ζώντας κατόπιν την κατά ζωή. Μετάνια χρειάζεται και για τις επιλογές που κάναμε στα πολιτικά πρόσωπα, διότι αυτές οι επιλογές όλων των περασμένων ετών οδήγησαν τη χώρα στη σημερινή της κατάντια. Μεγάλο ρόλο στη συνέχιση της πτώσης του Έλληνα έχει παίξει το σατανοκούτι και που πρέπει να σταματήσουν να το κοιτούν. Όλοι, ακόμα και τα παιδιά μας, γιατί από αυτό παίρνουν όλα τα μηνύματα που ο Αντίχριστος θέλει να μεταφέρει σε εσάς και τα παιδιά σας. Η ειδωλολατρία του χρήματος και της σάρκας περνούν μέσα από το σατανοκούτι στα παιδιά μας, που από μικρά γίνονται λάτρεις αυτού του τρόπου ζωής. Ο πόλεμος θα γίνει και οι Έλληνες δεν πρέπει να τον φοβούνται γιατί θα είναι από Θεό. Υπάρχουν αξιωματικοί που έχουν κάλεσμα από το Θεό και είναι ευλογημένοι να πολεμήσουν σαν ήρωες. Η Τουρκία θα αφανιστεί και οι Τούρκοι μαζί της. Το ένα τρίτο της χώρας θα σκοτωθεί, το ένα τρίτο θα βαφτιστούν χριστιανοί και οι υπόλοιποι θα χαθούν στα βάθη της χώρας. Ο κόσμος τόσο απογοητευμένος θα είναι τα χρόνια εκείνα από τους πολιτικούς των μεγάλων κομμάτων που θα τους συγχαθεί όλους. Θα ζητήσουν να φύγουν όλοι οι πολιτικοί και να έρθει ο βασιλιάς. Και ο βασιλιάς δεν θα αρνηθεί το κάλεσμα του λαού. Μαρτυρίες προσκυνητών Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης 1924-1994 Νικολάου Ζουρνατζόγλου Τόμος Β. Σελίδα 364 Ποια είναι η κατάσταση λοιπόν σήμερα. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η βασιλευόμενη δημοκρατία καταργήθηκε σαν πολίτευμα στην Ελλάδα με το δημοψήφισμα του 1974. Το βασιλικό όμως αξίωμα δεν εκπίπτει από αυτούς που το φέρουν. Έτσι, ο πρωτότοκος γιος του Παύλος ο είναι αυτοδίκαια ο επόμενος κατά τίτλων βασιλιάς μετά το θάνατο του πατέρα του Κωνσταντίνου του ο έκπτωτος βασιλιάς Κωνσταντίνος ο δεύτερος, που ζούσε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, απεβίωσε πρόσφατα. Στην κηδεία του συγκεντρώθηκε πολλοί κόσμος και έγιναν εκτενείς αναφορές από τα ελληνικά και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ταυτόχρονα ξέσπασε μία διαμάχη για τον τρόπο ταφής και απόδοση τιμών από το ελληνικό κράτος, που τελικά θεώρησε ότι έπρεπε να ταφεί σαν απλός ιδιώτης αλλά ταυτόχρονα στην τελετή συμμετείχε όλη η Ιερά Σύνοδος, μέλη τη κυβέρνησης και ξένοι επίσημοι και υπήρχαν δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Ο πρωτότοκος γιος του τέος βασιλέα Κωνσταντίνου Παύλος ο δεύτερος στον επικίδιο ανέφερε τη φράση «Πατέρα δεν τελειώσαμε εδώ», αφήνοντας έτσι πολλά ερωτηματικά. Μετά τις εκλογές αναμένεται να εγκατασταθεί στην Ελλάδα με την οικογένειά του. Ο Παύλος παντρεύτηκε την 1η Ιουλίου του 1995 τη Μαρίσα Σαντάλ Μίλερ και μαζί της απέκτησε πέντε παιδιά. Τη Μαρία Ολυμπία το 1996, τον Κωνσταντίνο Αλέξιο το 1998, τον Αχιλέα Ανδρέα το 2000, τον Οδυσσέα Κίμωνα το 2004 και τον Αριστίδη Σταύρο το 2008. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, αναφέρεται ότι ο Παύλος αξιοποίησε γνωριμίες κλειδιά του οικογενειακού του περιβάλλοντος και τη 15ετή εμπειρία του ως συμβούλου και διαχειριστή κεφαλαίου για λογαριασμό οικογενειών, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση επενδυτικού κεφαλαίου άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ οπότε δεν αποκλείεται να τον δούμε τα επόμενα χρόνια να προσπαθήσει να λάβει ενεργό μέρος στην πολιτική ζωή της χώρας.